Καλημέρα. Η κυβέρνηση δίνει βάρος σε αυτή τη διαρροή που έγινε χθες για τα λεγόμενα που φέρεται, έτσι πάντοτε σύμφωνα με πληροφορίες, να είπε η εισαγγελέας, η κυρία Βλάχου. Η κυρία Βλάχου υποστήριξε ότι πριν μπει η δική της υπογραφή, στο αίτημα για την παρακολούθηση του τηλεφώνου του Νίκου Ανδρουλάκη, είχαν προηγηθεί άλλες 5. Λοιπόν έλεγχος αιτιολογημένος, φέρετε να είπε, δεν θα έβαζα την υπογραφή μου αν το αίτημα δεν ήταν ισχυρό. Άρα ήξερε ποιανού το τηλέφωνο είναι. Παιδιά, ρωτάω επίμονα από τότε που έσκασε αυτή η υπόθεση, αν γνωρίζουν αυτοί που υπογράφουν, γιατί εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχουν άλλες 5 υπογραφές, γνωρίζουμε μόνο για την υπογραφή της εισαγγελέας της ΕΕΠ. Κανείς μας δεν το ήξερε, μην νομίζεις. Τι να ξέρουμε. Κανείς μας δεν το ήξερε. Για πες. Δεν γνώριζα. Εάν, τελικά ρωτούσα μάλλον εάν γνωρίζουν το όνομα του παρακολουθούμενου. Καταλαβαίνω λοιπόν από αυτά που φέρεται να είπε, ξαναλέω γιατί δεν είναι ανοιχτή η συνεδρίαση, η κυρία Βλάχου, ότι γνώριζε το όνομα. Αυτό καταλαβαίνω. Άμα σου λέει ότι είναι πλήρως αιτιολογημένο και τα λοιπά και απορρίπτω, έτσι δεν λένε ότι είπε, ότι απορρίπτω, έχω απορρίψει 140 άμα που δεν ήταν αιτιολογημένα ή δεν θεωρούσα ότι δεν είναι επαρκής η αιτιολογία. Άρα ήξερες, άρα σαν να μας λένε ότι υπήρχαν βάσιμες υπόνοιες για κάτι σε βάρος ενός εκλεγμένου Ευρωβουλευτή, υποψήφιου πολιτικού αρχηγού. Ρε συμπορεί να υπήρχαν αυτά. Ναι, μπορεί να υπάρχουν. Ναι, εγώ δεν σου λέω. Αλλά να μας τα πούνε. Ρε, θες να σου πω ότι ο Ανδρουλάκης μπορεί να είναι κατάσκοπος. Θες να αυτό το παραδεχτώ. Να μας το πούνε. Να μας το πούνε. Αυτό. Δεν αυτό. Μπορεί να το αφήνεις να σέρνεται. Δεν μπορεί να λες και να επειδή τον... είναι ευρωβουλευτής, επειδή είναι... Και όχι. Και να τον διασύρεις με αυτόν τον τρόπο. Αυτό. Και λοιπόν. Να, γιατί αυτό θα τεθεί στη βάσανο ο κάθε πολιτικός. Στη βάσανο της εκλογής. Σε αυτό πρέπει να υπάρχει σκιά. Πρέπει να του πεις. Γι' αυτό το λόγο κάναμε λάθος, δεν ισχύει. Γεια σου. Να τελειώνει η ιστορία. Λοιπόν, πάμε, Σοφία, έλα. Ναι, στέκεται λυπήσεις σε αυτό που φέρεται να είπε ο Γιάννης Ρουμπάτης, ο πρώην διοικητής της ΕΕΠ, ότι κάθε επισύνδεση που κάνει η ΕΕΠ είναι νόμιμη. Εντάξει, θα θυμίσω αυτό που είπε ο Θόδωρος Ρουσόπουλος, ότι ό,τι είναι νόμιμο δεν είναι και ηθικό. Πάντως, μένουν σε αυτό, δηλαδή ότι ήταν μια νόμιμη επισύνδεση. Επίσης, η κυβέρνηση γενικά, το βλέπετε άλλωστε, επιμένει στο απόρριτο, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να γίνονται τα πληροφοριακά δελτία Θέγη Βολάν. Και να πω ότι χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε για μια ακόμα φορά τον Νίκο Ανδρουλάκη να πάει να ενημερωθεί θεσμικά. Δεν πρόκειται να πάει κι αυτός, μωρέ. Δεν πρόκειται να πάει. Μόλις του πούνε ό,τι του πούνε, είναι υποχρεωμένος να βγει να το πει. Βέβαια. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή. Μετά το πούμε, ξέρεις, πες μας. Ρε Σοφία. Άρα, δεν πρόκειται να πάει ποτέ, είναι προφανές. Και από το ρεπορτάζ. Το συμφέρει και αυτό να υπάρχει αυτή η κατάσταση. Πολιτικά. Έχω την αίσθηση ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει αυτή τη φόρμουλα. Δηλαδή να ξεπεράσει κάποιο νομικό κόλλημα και να δώσει την ευκαιρία να ανοίξει το παράθυρο της. Ναι, έναν τρόπο. Ώστε να πάει να ενημερωθεί έναν τρόπο. Ναι, όπως είπε ο Καραμανλής. Όπως είπε ο Καραμανλής. Θεωρείς ότι η κυβέρνηση θα ήθελε να πει, απλώς δεν μπορεί να το πει για λόγους θεσμικούς. Έτσι υποστηρίζει. Εντάξει, αυτό λέει. Αυτό ναι. Το ερώτημα είναι, ξαναλέω, θα μάθουμε ποτέ γιατί ένας πολιτικός αρχηγός τέθηκε σε παρακολούθηση. Το έχεις πει 7 φορές όμως. Δεν μπορώ. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν πάει πουθενά παρακάτω. Απευθύνεσαι σε έναν άνθρωπο, απευθύνεται σε ένα λαό. Ο λαός πρέπει να ξέρει ποιον θα ψηφίσει. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Φυσικά. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Φυσικά. Πρέπει κάποιος να το πει. Να φύγει αυτή η σκιά από πάνω, από αυτό το χώρο. Γενικότερα δηλαδή. Δεν το λέω εγώ, οποιοδήποτε αν ήταν. Λοιπόν, Σοφία με τον Τζαβάρα, λένε τίποτα από την κυβέρνηση. Όχι, δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο γι' αυτό. Για τον Καραμπαλή. Παραπολιτικά θα σας πω τώρα ότι χθες, τα είδατε φαντάζομαι, την ώρα που γινόταν η μάχη αυτή στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν στη γενέτειρα του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Έτυχε τώρα, δεν το προγραμματίσε τώρα. Όχι, είναι γνωστό, είναι ότι μια εβδομάδα θα πήγαινε. Πέτυχε κιόλας. Πέτυχε, έτσι. Είναι μέρες. Και δίπλα του είχε τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος είπε ακριβώς, ο οποίος είπε μάλιστα στις κάμερες ότι είμαστε μαζί σου ενωμένοι σαν μια γροθιά
για να αντιμετωπίσουμε τα σοβαρά ζητήματα της καθημερινότητας. Αυτή η φωτογραφία ήταν που έδειξε εκεί. Μόνο στο ενεργειακό. Ναι. Στην ακρίβεια. Να σου πω, αυτή η φωτογραφία που έδειξε ο Πρωθυπουργός, του δώσαν στον Πρωθυπουργό, εκεί ήταν 8 χρονών και τον χαιρετούσε ο Γέρο Καραμανλής. Γιατί να την πάρω λίγο στο γραφείο, να την έχω. Τι πει, του τη χάρισε, ρε παιδί μου. Με τον Κώστα Καραμανλή, καμιά φωτογραφία θα βάλει. Με τον Κώστα Καραμανλή. Στο γραφείο, όχι, ε. Γιατί, με συγχωρείς, όταν ο Κυριάκος. Ναι. Όταν η αδερφή του η Ντόρα έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία. Σωστό, σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό που λες. Σωστό είναι. Με το Σαμαρά αρχηγό κιόλας. Υπουργός Σαμαρά. Δηλαδή δεν είναι, ναι. Εντάξει, το κατάλαβα το υπονοούμενο. Για τον πρώην Πρωθυπουργό, νομίζω ότι το πράγμα ότι και οι δύο πλευρές θέλουν να πέσει, να πέσουν οι τόνοι, υποστηρίζεται ότι δεν ήρθαν σε επικοινωνία οι δύο πλευρές. Μάλιστα ρωτήθηκε γι' αυτό και στο Δια αντιπροσώπων. Δια αντιπροσώπων. Αν υπήρξε επικοινωνία. Έγινε, φαίνεται ότι έγινε μια προσπάθεια πολιτικής διαχείρισης του θέματος για να μην υπάρχουν... Πάντως στη ΔΕΘ, λέει η Σοφία, λένε ότι θα πάει ο Καραμανλής. Λογικά θα πάει. Θα πάει, λένε ότι θα πάει. Λογικά πρέπει να είναι από κάτω. Ναι, να χειροκροτήσει. Λογικά θα... Αλλιώς θα δημιουργηθεί πολιτικό θέμα. Θα γίνει εμφύλιος, θα γίνει. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Σοφία, να είσαι καλά. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε πολύ.